Ο Παύλο Τσίμα είναι μαζί μα. Έχει ξεφύγει πέρα από κάθε λογική η σύραξη στο, μεταξύ Ισραήλ και Χαμά. Άλλωστε, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει χαθεί η λογική στην περιοχή. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι εντελώ διαφορετικό ναι, από όλα όσα όχι, έχουμε Αυτό πέραση. που βλέπουμε δεν το έχουμε ξαναδεί. Νομίζαμε ότι τα έχουμε δει όλα σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Εγώ έχω βρεθεί πολλέ φορέ εκεί. Έχω βρεθεί και στη Γάζα, έχω βρεθεί και στο Νότιο Λίβανο, έχω μιλήσει, έχω πάρει συνεντεύξεις από ανθρώπους στη Χεσμπολά. Έχω ζήσει αυτόν τον τρόμο όσο μπορεί να τον ζήσει και κανείς από, ως ανταποκριτής που πάει για λίγες μέρες και φεύγει. Αλλά αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Γιατί αυτό είναι κάτι που ξεφεύγει από αυτό που είχαμε ως τώρα συνηθίσει στη δράση τι ας πούμε, είναι αυτών των όμως, οργανώσεων. Πώ πρέπει να το ξαφνικ... ορίσουμε, Δηλαδή οι Ισραηλοί μιλούν για την δική του 11η Σεπτεμβρίου. Γιατί έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί και τι έρχεται μετά. Αυτό που έχουμε τώρα είναι απλώ το σοκ αυτή τη εικόνα που βλέπουμε. Και που κάθε ώρα που περνάει, κάθε μέρα που περνάει, γίνεται χειρότερη. Είναι, είναι χειρότερε οι εικόνε, είναι πιο άγριε. Είναι σαν ξαφνικά να έγινε μια μετάγγιση, σαν αυτέ οι Παλαιστινιακέ οργανώσει, η Χαμά, η Χαμάς δεν είναι καμία ειρηνική οργάνωση, ούτε καμία πολύ ευγενική οργάνωση στη συμπεριφορά τη, αλλά αυτές οι, αυτή η συμπεριφορά, αυτή η βαρβαρότητα δεν θυμίζει Χαμά, θυμίζει Άισι. Mm. Θυμίζει ε, α, άλλου τύπου τζιχαντιστική και τρομοκρατία. Είναι μια υβριδική μέθοδο επίθεση, σε περιπτώσει, που όπω και να έχει, φαίνεται ότι ήταν καλοσχεδιασμένη. Προφανώ. Υπάρχει εξ αρχή το ερώτημα πώ είναι δυνατόν όλο αυτό να συνέβη χωρί η, η, η δυνάμει ασφαλεία του Ισραήλ, το σύστημα ασφαλείας του Ισραήλ, να πάρει είδηση. Μια τόσο μεγάλη προετοιμασία, μια τόσο μεγάλη συγκέντρωση ενόπλων, μια τόσο ενορχιστρωμένη και καλά σχεδιασμένη επιχείρηση. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν έχει βρει απάντηση ακόμη. Δεύτερο είναι γιατί το έκανε και τώρα το η Χαμάς. Δεν έχουμε θέσει ειδικού κατασκοπία και είναι το αμέσω επόμενο το θέμα μα. Θα το δούμε. Το, 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 το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί το έκανε η Χαμάς. Το έκανε με έναν τρόπο. Σαν να ήθελε ακριβώ να προκαλέσει αυτό που έρχεται, αυτό για το mm. οποίο σου μίλαγε ο Γιάννη Σουπαλιούρα. Μια κατάσταση δηλαδή. που να μην υπάρχει αύριο δηλαδή. Να μην υπάρχει αύριο, να προκαλέσει το Ισραήλ να μην έχει άλλη επιλογή από το να ξαναμπεί στη Γάζα από την οποία σου θυμίζω βγήκε το 2005, διότι δεν μπορούσε να σταθεί ο στρατό του εκεί. Ε, μιλάμε για τη Γάζα. Ξέρεις, ε, όποιο έχει πάει και το έχει δει, δεν πιστεύει στα μάτια του ότι είναι του 21ου αιώνα κατάσταση αυτή. Η Γάζα είναι μια λωρίδα πάρα πολύ μικρή. Μου έλεγε ο Κωνσταντίνο Φίλη το πρωί ότι έχει ακριβώ την έκταση τη άνδρου. Mm. Η άνδρο έχει 10.000 κατοίκου. Με πόσο Εκείνη πληθυσμό. 2,5 εκατομμύρια. εκατομμύρια. Είναι 2,5 εκατομμύρια στην έκταση τη άνδρου. Σε απόλυτη φτώχεια, με υποδομέ ούτε καν του 19ου αιώνα. Εξαθλίωση κανονική. Τι σημαίνει η χερσαία επιχείρηση εκεί, τι μπορεί να φέρει, τι εικόνε μπορεί να φέρει τι διάρκεια μπορεί να έχει. Γιατί μπορεί να έχει μια πολύ μακρά διάρκεια. Και... Πάντω, εδώ περιγράφεται ένα χτύπημα ισοπεδωτικό και καθολικό. Προφανώ. Και μετά αρχίζουμε να μετράμε τι συνέπειε. Συνέπειε στο εσωτερικό των αραβικών χωρών, όπου η μουσουλμανική αδελφότητα μπορεί να προκαλέσει εξεγέρσει ναι. σαν αυτέ που είδαμε. Συνέπειε στο εσωτερικό των δυτικών χωρών, όπου Όλοι φοβούνται ότι εκεί που υπάρχουν ναι. μεγάλε κοινότητε μουσουλμάνων μπορεί να ξεσπάσουν να και δούμε ξανά νέα τρομοκρατία. Και φυσικά οι συνέπειε αν τι έκταση θα πάρει αυτό, Αν θα εμπλακεί το Ιράν, που είναι το μεγάλο ερώτημα, με κάποιο τρόπο Μάλιστα. σε αυτή τη σύραξη. Προ το παρόν κρατιέται απ' έξω, αλλά για πόσο. Είναι δραματικά τα όσα καταγράφουμε, και έρχονται χειρότερα δυστυχώ όπω φαίνεται. Ναι. Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ.